Και σε αυτό το μέρος θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ήδη έχουμε πολλά ερωτήματα από εσάς. Από το πρώτο μέρος της εκπομπής που σας είπαμε ότι στο τρίτο μέρος θα έχουμε μαζί μας τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού κτέου Πατρονάκη, τον κύριο Ζαχαρία Πατρονάκη, με αφορμή τη σημαντική πρωτοβουλία που πήρε. Θα σας πούμε σε πολύ λίγο για την πρωτοβουλία αυτή. Και βεβαίως εξαιτίας ενός πρωτοσέλιδου δημοσιεύματος τη Δευτέρα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αυτό αποτέλεσε και την έμπνευση για τον κύριο Πατρονάκη. Είναι μαζί μας ο κύριος Ζαχαρίας Πατρονάκης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Χαιρόμαστε βεβαίως που μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από το Δελτίο ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσφορά από τον κόσμο στο να έρθει, μια πολύ μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο στο να έρθει και να τον εξυπηρετήσετε. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Ένα θέμα που απασχολεί. 700.000 αυτοκίνητα σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι ανασφάλιστα. Πολλά εκ των οποίων κινούνται και στους δρόμους της Κρήτης. Περίπου 150.000 στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Ορολογιακές βόμβες πραγματικές. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και με την επιστροφή έχουμε να πούμε πολλά. Με ασφάλιση χωρίς αντίκρισμα κυκλοφορούν 700.000 οχήματα στην χώρα μας λόγω του ότι στην αγορά έχουν εγκατασταθεί ασφαλιστικές εταιρείες, τις οποίες το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει, καθώς ορισμένες έχουν έδρα το εξωτερικό. Την ίδια ώρα, η έλλειψη τεχνικού ελέγχου λόγω κόστους έχει μετατρέψει χιλιάδες αυτοκίνητα σε κινούμενες βόμβες και στους δρόμους της Κρήτης. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Δεν έχει χρήματα. Εδώ δυστυχώς δεν μπορεί να φάει. Γι' αυτό δεν μπορεί να πληρώσει το ασφάλιστο. Κανείς δεν είναι αυτός που να θέλει να μην ασφαλιστεί. Δεν μπορεί να ασφαλιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές ασφαλιστικές που έχουν εισχωρήσει στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση των υπηρεσιών προσφέρουν φτηνή ασφάλιση, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνονται επαρκώς όταν έρθει η ώρα της ανάγκης. Από την άλλη, οι συγκυρίες των καιρών που φέρνουν οικονομική αδυναμία έχουν κάνει τους οδηγούς να ψάχνουν φτηνές και μισές λύσεις για τα γιοταχή τους. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Εγώ και στο μηχανάκι μου και στο αυτοκίνητο φροντίζω και έχω αιτήσια ασφαλιστήρια. Μια φορά το χρόνο και ξεμπερδεύω. Είναι βασικό, δεν ξέρεις πότε σου κατηχαίνει κακή στιγμή. Και στην Κρήτη χιλιάδες είναι τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, ενώ εκατοντάδες αυτά που δεν περνούν από τεχνικό έλεγχο λόγω κόστους. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία, εξαιρετικά άσχημη είναι η κατάσταση στα ελαστικά το γιοταχή λόγω αδυναμία σέρβις, ακόμα και για αυτοκίνητα που αγοράστηκαν πριν από 1 και 2 χρόνια. Πρόβλημα είναι, δεν ξέρω με τι μας συμβαίνει στον δρόμο. Όχι από εμάς, από τον άλλο και ούτω καθεξής. Θα έπρεπε να βοηθάνε τους ανθρώπους και όχι να τους δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα από τα ανασφάλιστα γιοταχή. Ο κύριος Ζαχαρίας Πατρονάκης από το ιδιωτικό κτίριο Πατρονάκης είναι μαζί μας. Να πούμε δύο κουβέντες, κύριε Πατρονάκη, για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε και τη δημοσιοποιήσατε και μάλιστα χθες μέσω του κοινωνικού δελτίου ειδήσεων της Crete TV, με αφορμή ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα που είδατε τη Δευτέρα στη Νέα Κρήτη. Κοιτάξτε, πραγματικά, όντως όταν διάβασα τη Νέα Κρήτη, τρόμαξα με τον αριθμό των 150.000. Πίστευα ότι ο αριθμός τουλάχιστον το να πέρασε το αυτοκίνητο από το χτέο ήταν πολύ μικρότερος. Όταν είδα τον αριθμό των 150.000, ειδικά τρόμαξα. Και σκεφτήκαμε, συζητώντας με το προσωπικό μου, λέω: πρέπει, κάτι πρέπει να γίνει, τι προσφορά να κάνουμε, τι προσφορά να κάνουμε. Και κουβεντιάζοντας, πήραμε αυτή την απόφαση. Εφόσον βέβαια το προσωπικό δέχτηκε να δουλέψει όλες αυτές τις μέρες αφιλοκερδώς, και η επιχείρηση δεν είχε καμία αντίρρηση. Να προχωρήσει σε αυτό και να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο. Να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς αποφασίσατε και τι ακριβώς μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο εκεί έξω. Το πρώτο που έχει κάνει η επιχείρηση σήμερα που μιλάμε είναι ότι έχει μειώσει τις τιμές στο ίμιση στον κανονικό έλεγχο του χτέου. Δηλαδή, ένα μάξι περνούσε με 50 ευρώ, σήμερα περνάει με 25 ευρώ. Ναι. Ένα μάξι περνούσε με 60 ευρώ, σήμερα περνάει με 30 ευρώ. Το φορτηγό περνούσε με 90 ευρώ, περνάει μόνο 40 ευρώ. Εκτός αυτής της προσφοράς όμως της μεγάλης που έχουμε κάνει, της μεγάλης μείωσης, ούτως ώστε για να βοηθήσουμε τον κόσμο να περάσει από το χτέο και να μην κινδυνεύει στον δρόμο, και εκτός του κινδύνου που διατρέχει για το αυτοκίνητο, να μην κινδυνεύει για το μεγάλο πρόστιμο που, όπως το ξέρετε, είναι, ξεπερνάει τα 400 ευρώ. Πραγματικά. Σήμερα, αν σε γράψει τροχέα. Σβάσταχτο. Σκεφτήκαμε, και κουβεντιάζοντας αυτό, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια προσφορά, αφού είδαμε τόσα, ότι ήταν τόσο πολλά τα πέρασαν από το χτέο, να δουλεύουμε κάποιες Κυριακές. Όσο μπορούμε να αντέξουμε σαν επιχείρηση, δεν έχουμε κάποιο κόστος. Το κόστος είναι πιο πολύ, είναι δηλαδή η ψυχολογία του προσωπικού. Γιατί το προσωπικό δουλεύει, όπως ξέρετε, 7 μέρες την εβδομάδα τώρα και δουλεύει και δωρεάν. Η επιχείρηση δεν έχει πρόβλημα να δουλεύουμε και όλο το χρόνο αυτές τις Κυριακές, εάν το προσωπικό μας δεχτεί να μπορεί να το κάνει αυτό. Και έχει τη δύναμη, βέβαια, γιατί όπως ξέρετε. Επομένως, αυτοί που θα καλέσουν στο ιδιωτικό κτέο Πατρονάκης, βλέπουμε και το τηλέφωνο.
τι ακριβώς μπορούν να έχουν, εφόσον βεβαίως έχει λήξει η προθεσμία του τεχνικού ελέγχου. Και να προσδιορίσουμε το χρονικό που πρέπει να έχει περάσει η λήξη πρόθεσμη οφειλή, για να καταλάβει ο κόσμος. Σε αυτό το οποίο έχει λήξει πάνω από ένα μήνα, πάνω από ένα μήνα, τις Κυριακές, μπορεί να κλείνει ραντεβού και να περάσει τα μάξη του εντελώς δωρεάν, πληρώνοντας μόνο το παράβολο του δημοσίου. Το παράβολο του δημοσίου δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς, είναι του δημοσίου. Και είναι και μια ευκαιρία λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έχουμε να κερδίσει κάτι ο πολίτης, να κερδίσει να μαζέψει το κράτος κάποια χρήματα. Λοιπόν, αυτή που έχει λήξει η προθεσμία για τον τεχνικό έλεγχο πάνω από μήνα, μπορείτε στα τηλέφωνα που βλέπετε, αντιστοιχούν στο ιδιωτικό κτέο Πατρονάκης. 281-0383-100. Ακριβώς, να καλείτε και να σας δίνουν πληροφορίες για να κλείνοντας ένα ραντεβού Κυριακή και να περάσετε το όχημά σας από τεχνικό έλεγχο. Να δούμε ένα βίντεο, γιατί η Crete TV βρέθηκε στο ιδιωτικό κτίριο Πατρονάκης και με την επιστροφή θα πούμε περισσότερα. Την Κυριακή θα περνάνε τα αυτοκίνητα δωρεάν από το τεχνικό έλεγχο όσα αυτοκίνητα έχει λήξει η προθεσμία του. Δώρο ασφάλειας και κατ' επέκταση ζωής μπορεί να χαρακτηριστεί η κοινωνική προσφορά επιχειρηματία της Κρήτης, ο οποίος αποφάσισε να παρέχει δωρεάν τεχνικό έλεγχο στα οχήματα, τον οποίο έχει λήξει το κταίο λόγω οικονομικής αδυναμίας των κατόχων τους. Σκεφτήκαμε εγώ και το προσωπικό μου να δουλέψουμε αυτή την Κυριακή και κάποιες άλλες Κυριακές, ανάλογα πώς θα οδηγηθούμε και πώς θα δούμε ότι πάει αυτό το πρόγραμμα. Θα δουλέψουμε δωρεάν για τους πολίτες και για το κράτος. Θα κάναμε κοινωνική προσφορά. Από τη μια μεριά να ανεβάσουμε τα έσοδα του κράτους και από την άλλη μεριά ο πολίτης να υποβοηθεί και να κλειδώσει κάποια χρήματα παίρνοντας το εκπρόθεσμα αμάξι του από χτέο. Μόνο στην Κρήτη υπολογίζεται ότι 150.000 οχήματα δεν έχουν περάσει από χτέο. Η επικίνδυνη κατάσταση στους δρόμους οδήγησε τον επιχειρηματία να μην λαμβάνει χρήματα για τα οχήματα αυτά. Η αρχή θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στα ιδιωτικά κταίο Πατρονάκη σε Ηράκλειο και Λασίθη. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Δεν έχει χρήματα. Εδώ δυστυχεί, δεν μπορεί να φάει. Ραγδαία αύξηση των ασφάλισης των οχημάτων υπολογίζονται σήμερα περίπου στα 2 εκατομμύρια. Με τη λιτότητα, κόψιμο των μισθών και των συντάξεων και όλη αυτή η καταιγίδα, δικαιολογημένα κάποιοι, αν όχι όλοι μας, δεν μπορούν να συντηρήσουν το αυτοκίνητό τους ούτε με ασφάλεια ούτε με σέρβις κλπ. Η εταιρεία μας μετά από πολλή σκέψη και μετά από το δημοσίευμα της Νέας Κρήτης ότι τα απέραστα αυτοκίνητα από το ιδιωτικό χτέο ξεπερνάνε τις 150.000 στην Κρήτη, σκεφτήκαμε να προσφέρουμε κι εμείς κάτι, ούτως ώστε αυτός ο αριθμός των αυτοκινήτων να μικρύνει, ούτως ώστε τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον δρόμο να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Ακόμη και το προσωπικό της επιχείρησης θα εργαστεί αφιλοκερδώς για το κοινωνικό αυτό σκοπό. Μπράβο τους τέτοιους καιρούς δύσκολους που προσφερθήκανε να δουλέψουν εντελώς δωρεάν για αυτό το πράγμα. Για να βοηθήσουμε και να κάνουμε κοινωνικό έργο όπως όλος ο κόσμος ακούει ότι βοηθάει κάτι, κάνει κάτι. Σκεφτήκαμε και εμείς να κάνουμε κάτι για τον πολύ κόσμο. Δωρεάν λοιπόν τα οχήματα από κταίο με τους οδηγούς να πληρώνουν μόνο το σχετικό παράβολο, τόσο σε γιοταχή όσο και σε φορτηγά. Πάντως, εκατοντάδες οδηγοί γλιτώνουν μέχρι και 60 ευρώ, ενώ παράλληλα θα μπορούν να γλιτώσουν και το πρόστιμο ύψους 400 ευρώ σε τροχονομικό έλεγχο. Χωρίς χρήματα, αφού ποτέ το προσωπικό να δουλέψει χωρίς χρήματα και εμείς χωρίς να εισπράξουμε τίποτα, μόνο με την πληρωμή του παραβόλου, που αυτό δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα του κράτους και δεν μπορούμε να το χαρίσουμε σε κανένα, ούτε έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Είναι το 383-100, το 281-0 ο δικός του, να κλείνει ραντεβού. Για τους ενδιαφερόμενους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ωστόσο θα πρέπει να κρατούν άδεια κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα και το τελευταίο δελτίο τεχνικού ελέγχου. Το χτέο μας έχει μια δυνατότητα να περάσει 50 με 60 αμάξια την ημέρα. Αυτά τα ραντεβού όποιος πάρει πρώτος θα εξυπηρετήσουμε. Την ίδια ώρα η επιχείρηση ρίχνει τις τιμές κατά 50%. Το αυτοκίνητο που στοιχίζει σήμερα 50 ευρώ θα περνάει μέχρι τέλος του μήνα με 25 ευρώ. Το αυτοκίνητο που είναι σε 60 ευρώ το φορτηγό έως 3,5 τόνους θα περνάει μόνο με 30 ευρώ και για όλα τα φορτηγά και λεωφορεία η τιμή θα είναι 40 ευρώ. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έπαιξε χθες το βράδυ στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στις 9 παρατέταρτο. Σήμερα, τι συνέβη στην εταιρεία, κύριε Πατρονέκη? Κοιτάξτε, ο κόσμος, αυτό που είδαμε σαν επιχείρηση, ο κόσμος θέλει να είναι νόμιμος. Απλώς το κόστος είναι τόσο μεγάλο και ειδικά στο πρόστιμο. Δηλαδή, αν το κράτος βοηθούσε λίγο τον πολίτη, εγώ πιστεύω ότι ο πολίτης θέλει να είναι νομοταγής.
τα τηλεφωνήματα που λάβουμε σήμερα, περιπτώ να σας πω ότι ήδη έχουμε κλείσει τις δύο πρώτες Κυριακές. Τόσο πολύ. Και μετά τις 5 ώρα που παίξε το δελτίο ειδήσεων το δικό σας, τα τηλέφωνα δεν σταματούσαν μέχρι που αναγκαστήκαμε και αφήσαμε το τηλεφωνικό του και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε άλλο να. Κύριε Πατρονάκη, να πούμε βεβαίως στους τηλεθεατές, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στα mail, ότι δεν θα αφήνετε τα ονόματά σας εδώ στην Crete TV. Θα καλείτε στο ιδιωτικό κτίριο Πατρονάκης στο 2810-383-100, το τηλέφωνο που βλέπετε και στις οθόνες. Και οι άνθρωποι εκεί θα σας καθοδηγούν για το τι ακριβώς πρέπει να κάνετε και πότε θα βρεθείτε εκεί. Φαντάζομαι ότι είναι μια πολύ γενναιόδορη απόφαση αυτή, κύριε Πατρονάκη, γιατί σε καιρούς οικονομικής κρίσης είστε έτοιμος να δεχτείτε στρατιές ανθρώπων εκεί. Κοιτάξτε, για την επιχείρηση δεν είναι κάτι το τρομερό το κόστος. Γι' αυτό το κάναμε και κυριακή, ούτως ώστε. Όχι, επιχείρηση... είναι γενναιόδορη απόφαση όσον αφορά και την ταλαιπωρία, βεβαίως. Το μεγάλο ευχαριστώ νομίζω ότι πρέπει να το πούμε στο προσωπικό μας. Που όντως σήμερα έχει καταλάβει τι σημαίνει κρίση, έχει καταλάβει τι σημαίνει μεροκάματο, έχει καταλάβει ότι ο κόσμος ζορίζεται, γιατί η προσπάθεια αυτή, χωρίς αυτούς, δεν γινόταν τίποτα. Δηλαδή η επιχείρηση δεν μπορεί να πει. Εμείς ναι, παραχωρούμε μια Κυριακή, η οποία Κυριακή για μας, έτσι κι αλλιώς είμαστε κλειστά. Ναι. Το προσωπικό είναι αυτό που πρέπει να ευχαριστήσουμε και το προσωπικό είναι αυτό που πρέπει να λάβει το έμφυμα, διότι αυτό δέχτηκε να δουλέψει αφιλοκερδός. Για να κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και νομίζω ότι σας τιμά πάρα πολύ, κύριε Πατρονάκη, και έτσι ομολογώ ότι παίρνω το θάρρος να το πω στον αέρα. Είστε ένας επιχειρηματίας και βάζετε μπροστά το προσωπικό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντα. Σας τιμά πάρα πολύ αυτό και μπράβο. Πάντα, γιατί έχω ξεκινήσει κι εγώ από πολύ χαμηλά. Λοιπόν, κύριε Πατρονάκη, για να επαναλάβουμε να καταλάβει ο κόσμος, είναι δωρεάν τεχνικός έλεγχος για ληξιπρόθεσμα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει κταίο πάνω από ένα μήνα και βεβαίως οφείλετε να πληρώσετε το παράβολο και το πρόστιμο, γιατί αυτό είναι θέμα κράτους και δεν υπάρχει περίπτωση. Στα δικά σας όμως δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ τα ταμεία. Όχι, ούτε ένα ευρώ μπαίνει στο ταμείο μας εμάς. Και αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Αν το κράτος έκανε μια μικρή προσπάθεια να δώσει μια περίοδο χάρτη στον κόσμο για ένα εξάμηνο ή για ένα χρόνο, να μειώνοντας αυτό το πρόστιμο που τον τελευταίο χρόνο, ενώ ήταν το διπλάσιο του ποσού, το έχει τριπλασιάσει τώρα, εάν έδινε αυτή την περίοδο χάρτη και μείωνε το πρόστιμο, εγώ πιστεύω ότι ούτε αμάξια πέρασε από το κτίριο δεν θα υπήρχαν. Κύριε Πατρονάκη, λέγαμε νωρίτερα όσο παρακολουθούσαμε το βίντεο, τα ποσά συγκεκριμένα και πραγματικά είναι εξωφρενικά. Ναι, δηλαδή, όταν, για παράδειγμα... όταν το ένα φορτηγάκι έχει σήμερα το πρόστιμο ότι είναι διπλάσιο από τον έλεγχό του. Υπερδιπλάσιο. Δηλαδή, παλιά το πρόστιμο περίπου σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο ήταν γύρω στα 30-32 ευρώ. Σήμερα φτάναμε στα 65 ευρώ. Να συζητάμε. Για ένα επιβατικό φορτηγάκι 3,5 τόνων, το πρόστιμο του φτάνει σήμερα 85 ευρώ. Κύριε Πατρονάκη, έχουμε βροχή μηνυμάτων, πάρα πολλά μηνύματα από τους τηλεθεατές. Να επαναλάβετε την προσφορά και να κλείσουμε με αυτό και ποιες ημέρες μπορεί ο κόσμος να έρχεται. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Η πρώτη Κυριακή έκλεισε, ωστόσο υπάρχει. Η πρώτη Κυριακή έκλεισε. Κοιτάξτε, εμείς θα προσπαθήσουμε ούτως ώστε να μην φανεί αυτό, να μην γίνει μια προσπάθεια για να εντυπωσιάσουμε ή να κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται, επειδή έχω και τρία καταστήματα. Και βέβαια η προσφορά ισχύει σε αυτό όλα. Αυτό να πούμε ότι ισχύει και στην Ιεράπετρα και στην Νεάπολη. Απλώς ο όγκος των αυτοκινήτων, επειδή είναι μικρότερος, μπορεί. Κάνω μια προσπάθεια, θα μεταφέρω προσωπικό. Μας έχουν προλάβει τηλεθεατές γιατί ρωτάνε αν ισχύει και στα λασιθιώτικα ιδιωτικά κτέο. Ναι, κτέο. Ισχύει η προσφορά και στα τρία καταστήματα και θα μεταφέρουμε προσωπικό από τα άλλα καταστήματα και θα εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται. Επίσης, ο όγκος των αυτοκινήτων είναι μεγαλύτερος, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, θα είμαστε πιο οργανωμένοι, θα το δούμε καλύτερα. Θα χρησιμοποιήσουμε και ελεκτές που δεν δουλεύουν σε χτέο, αλλά έχουν περάσει από χτέο, το έχουμε σκεφτεί και αυτό, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε, ούτως ώστε να φανεί όντως μια πραγματικά κοινωνική προσφορά και όχι να είναι μια πράξη εντυπωσιασμού και για να κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Πολλά μπράβο σε εσάς, στο προσωπικό σας που εργάζεται αφιλοκερδώς και ελπίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να μπορέσει έτσι να εξυπηρετηθεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.